Οι Έλληνες τις αναζητούν στο ίντερνετ και τα βιβλία. Τις διαβάζουν όλο και πιο φανατικά τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον, αλλά βάζουν ακόμη και τις μυστικές τους υπηρεσίες να τις μελετήσουν. Κάποιοι λένε ότι ακόμη και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδιαφέρεται προσωπικά για αυτές. Οι προφητείες των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με πιο σύγχρονο τον Άγιο Παΐσιο, από άλλους γίνονται πιστευτές και από άλλους όχι. Ένα είναι όμως σίγουρο. Κανείς δεν μπορεί απλά να τις προσπεράσει. Αυτός ο πόλεμος είναι καταστροφικότατος, ο πιο χειρότερος από όλους. Σε τρία ημεροδείχτια ασφαλής θα έχει 700 εκατομμύρια νεκρούς. Τριών χρονών δαμάλι θα πλέξει στο αίμα. Θα περάσουμε δύσκολα, αλλά στο τέλος ο Θεός θα βοηθήσει την Ελλάδα. Ο Αθανάσιος Ρακοβαλής, φυσικός στο επάγγελμα, έχει ακόμη στο μυαλό του τις προφητείες που του είπε ο Άγιος Παΐσιος στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν δίδασκε στην Αθωνιάδα. Από τότε η ζωή του άλλαξε. Ενώ ήταν σκεπτικιστής, έγινε θερμός υποστηρικτής της Ορθοδοξίας. Σήμερα γεωγραφεί, ετοιμάζει το νέο του βιβλίο και ζει με την οικογένειά του λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οι προφητείες, λέει, έχουν πολύ ψωμί και μπορούν να ειδωθούν ιστορικά. Από την Παλαιά Ακόμη Διαθήκη, ο προφήτης Δανιήλ, τρεις αιώνες πριν γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος, μιλάει για τον βασιλιά των Ελλήνων. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία και πήγε να κατακτήσει την Παλαιστίνη, οι Εβραίοι με επικεφαλής τον αρχιερέα και τους ιερείς βγήκαν να τον υποδεχθούν σαν φίλο, έχοντας ανοιχτά τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης με τις προφητείες που αναφερόντουσαν σε αυτόν αιώνες πριν. Ο πατέρας Αβραάμ ζει στο Άγιο Όρος. Έχει γράψει βιβλίο για τις προφητείες μετά από χρόνια μελετών. Τον βρήκα με τη βοήθεια του Ράδιο Αλήθεια της Καλύμνου και τον συνάντησα στην Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο έργο επετεύχθη στην Αρχαία Ελλάδα, το οποίο ήταν μία προεργασία για να μπούμε στον χριστιανισμό. Έτσι. Βέβαια, σε ένα χρόνο μακρύ δόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, όμως δόθηκε μια σοφία, δεν δόθηκε η όλη αλήθεια. Ο Αλέξανδρος, που έγινε και Μέγας αργότερα, εξεσημοποιήθηκε για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας της ανυψώσεως των αρχαίων Ελλήνων και δι' αυτού των άλλων λαών. Στη μετάχριστον εποχή έχουμε προφητείες που αρχίζουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τον Άγιο Μεθόδιο Πατάρων και φτάνουν λίγο πριν την Επανάσταση του 21 στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και τον σύγχρονό μας Άγιο Παΐσιο. Στο πέρασμα των αιώνων πολλές από αυτές επαληθεύτηκαν. Ο Λάζαρος Τσακυρίδης από την Κατερίνη έχει κάνει ειδική μελέτη για τον Πατροκοσμά. Τα χωριά του κάμπου θα πάθουν χαλάστρα, ενώ στις ποδίες πρόποδες του Κισάβου θα κοιμηθούν σκλάβοι και θα ξυπνήσουν ελεύθεροι. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Παρατήρησε στον Κίσαβο, όταν πήγε ο ελληνικός στρατός και πέρασε, παρέκαμψε τον Κίσαβο. Και το χωριό, τα χωριά αυτά ξυπνάνε, τι έγινε, ήρθε η Ελλάδα. Και αυτό είναι ακριβώς όπως το είπε. Την προφητεία την είπε αυτή στη Λάρισα. Η Αγγλία, επειδή έχει πολλές αποικίες, μέχρι τα Σινδία πήγε, αυτή η Αγγλία κάποτε θα περιοριστεί στο νησί της. Και τώρα αυτό πραγματοποιήθηκε. The British people have spoken and the answer is we're out. Για τον Τσέρνομπιλ απευθείας δεν είπε για τον Τσέρνομπιλ, αλλά θα έχετε τα πιάτα σας γεμάτα και θα μπορείτε να τρώτε.
είπε ότι κάποια στιγμή θα είναι, λέει, ο διάβολος στα σκεραμίδια με δύο κέρατα. Λοιπόν, δεν είναι τηλεοράσεις. Μα αυτό είναι πασίγνωστο. Επιτεύγματα θα είναι, λέει, σαν τα πουλιά. Θα πεθάνει σαν τα πουλιά. Θα είναι, λέει, σαν τους ιχθύες κάτω στην θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία βγήκανε, αυτά είπε ο Άγιος Κοσμάς. Θυμήθηκα που μας έλεγε ότι θα πέσει η Σοβιετική Ένωση. Εγώ, σε μένα μου το έλεγε με τα αυτιά μου. Θα πέσει ο κομμουνισμός στη Ρωσία. Λίγανε τα ψωμιά τους, λέει. Σάψαν τα δίχτυα, δεν μπορούν να κουμαντάρουν το λαό. Και εγώ έλεγα, αυτή είναι, λέω, μια αυτοκρατορία, λέω. Ελέγχει το μισό κόσμο, λέω, πανίσχυρη. Πώς θα πέσει? Θα πέσει, μου λέει, θα πέσει. Και να, που βγήκανε σωστά τα λόγια του μετά που πέρασαν λίγα χρόνια και επαληθεύθηκε. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Σε αντίθεση με τις προφητείες του Αγίου Παϊσίου, οι προφητείες του Πατροκοσμά είναι ενιγματικές και δυσκολονόητες. Οι πιο πολλές από αυτές αναγνωρίστηκαν μετά την πραγματοποίησή τους. Ο ίδιος με τη δράση και τη διδασκαλία του συνέβαλε σημαντικά σε αυτό που αποκαλούσε το ποθούμενο, δηλαδή την απελευθέρωση του γένους από τον τουρκικό ζυγό. Αιώνες αργότερα, ο Άγιος Παΐσιος ερμήνευσε με τρόπο μοναδικό ή και συμπλήρωσε, θα έλεγε κανείς, τις προφητείες που αφορούν μεταγενέστερους χρόνους και κατά πολλούς τη σύγχρονη μας εποχή. Όλες συγκλίνουν στο εξής σενάριο. Οι μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονται σε ένα γενικό πόλεμο που ομοιό του δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Η Τουρκία διαλύεται. Η Ελλάδα όχι απλώς βγαίνει αλόβητη, αλλά σύμφωνα με τις προφητείες θα της παραχωρηθεί η Κωνσταντινούπολη. Θα γίνει πολιτιακή αναμαλία. Όλης γίνει πολιτιακή αναμαλία. Αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο. Το παγκόσμιο κεφάλαιο. Το διεθνές κεφάλαιο. Το τηλεβαϊκό. Μπορείς να τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο. Θα απολυθρώνει πάλι. Θα θελήσει να στερεωθεί η Ρωσία εδώ στο μέρος τούτο και στα στενά. Αλλά θα κινηθεί ο Εβραϊσμός με τους Αμερικάνους. Τότε θα κινηθούν όλοι αυτοί και θα μαζευτούν στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Στο πεδίο της μάχης, καθόλου μας λένε αυτοί που είδαν, σε τρία ημεροδείχτια ασφαλής θα έχει περί τα 700 εκατομμύρια νεκρούς. Δεν έχουμε μέρες. Εντός ολίγου, πολύ κοντά, μέχρι που αναπλώσουμε το χέρι μας το πιάνουμε, θα μας χτυπήσει με λύση σαν η Τουρκία. Κατ' εντολή των Εβραίο-Αμερικάνων για να ξεριζώσει τον Ελληνισμό. Στον πόλεμο αυτόν, το 1/3 των Τούρκων θα σκοτωθεί. Το άλλο τρίτο θα βαπτιστεί και το άλλο τρίτο θα πάει στο βάθος της Ανατολής. Θα εξαφανιστεί. Μετά βεβαίως από τον πόλεμο αυτόν, όπου ο Γέρο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μας λέει ότι θα γίνει κάτι τι και κάτι θα μας κάνουν σε κάποια δύο νησάκια μας, ίσως κάτι τι, ένα επεισόδιο, ίσως για την υφαλοκρηπίδα, προφανώς γι' αυτό, γιατί μιλάει για 6 μίλια. Και μετά δεν θα διαρκέσει αυτό, θα είναι πολύ λίγου χρόνου, για να μην τρομάξουν στα νησιά μας οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό αυτό. Θα είναι πολύ λίγο και μετά, αφού θα συμβεί αυτό, θα κατέβουν οι Ρώσοι, λέει το Ξανθό γένος, και θα χτυπήσουν την Τουρκία. Τώρα, όπως είναι τα γεγονότα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βεβαίως, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάτι παλινδρομήσεις στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων και της Τουρκίας. Ναι, είναι, φαίνεται, τα προημιακά του πολέμου. Ο Άγιος Κοσμάς μας προφήτευσε ότι θα σας επιβάλλουν αβάστακτους φόρους, αλλά δεν θα προλάβουν. Τι σημαίνει, πού οδηγεί αυτό, η απάντηση αυτή, αυτή η θέση του Αγίου Κοσμά, ότι αφού δεν θα προλάβουν, λοιπόν, άρα τα γεγονότα είναι αμέσως. Ποια γεγονότα? Του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μου έλεγε, μη στεναχωριέσαι, βρε.
Οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους. Α, στους Τούρκους, μην τους λογαριάζεις. Η φράση «Οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους» υπονοούσε ότι είναι λίγη η ζωή της Τουρκίας, ότι σύντομα θα διαλυθεί η Τουρκία. Αργότερα, στη δεκαετία του 90, μου είπε επί λέξη, ας πούμε, «Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει η Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Δεν πειράζει όμως, έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Όχι, λέει, από φιλία ή από δικαιοσύνη, αλλά γιατί έτσι θα φέρει ο Θεός τα συμφέροντά τους. Θα πολεμάνε μεταξύ τους, δεν θα μπορεί να νικήσει ο ένας τον άλλον και θα πούνε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, ούτε εμείς ούτε εσείς θα την πάρουμε. Και θα βρουν σαν συμβαστική λύση και θα τη δώσουν τους Έλληνες. Και θα μπει ελληνικό στρατό στην πόλη χωρίς να πολεμήσει. Το δαμάλι θα πλέξει, λέει, 3 χρονών δαμάλι θα πλέξει στο αίμα. Τριχρονίτικο κουβάλι. Ένα τριχρονίτικο κουβάλι ξέρω είναι τόσο. Βέβαια σχηματικός ο λόγος φυσικά και εννοεί ότι θα είναι εκατομμύρια οι νεκροί. Όπου και το αίμα τους παρά τα αυτά, λέει, θα πάει 2 χιλιόμετρα να πέσει, να χυθεί στο Βόσπορο. Θα είναι δηλαδή η ΔΕΗ Κωνσταντινούπολη θα ισοπεδωθεί παντελώς. Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή έχει πληθυσμό 17-18 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτό που θα μείνει μόνο θα είναι η Αγία Σοφιά. Να ρωτήσουμε τον Ερντογάν που την έκανε τζαμί, μέχρι πόσο θα την χαρεί, που δεν θα την χαρεί. Λοιπόν, η Αγία Σοφιά είναι ορθόδοξο ναός και έχει αγιότητα, έχει χάρη. Ό,τι και αν τις κάνουν τα επίπλαστα όταν τα βγάζουν τώρα, την καθαρίζουν. Είτε πάει ο Μουζαΐνης και διαβάζει το Κοράνι του, είτε οτιδήποτε και αν κάνει, θα του έρθει μπούμερακ, διότι η Αγία Σοφιά θα έρθει πάλι σε εμάς. Και θα είναι πάλι η δοξασμένη εκκλησιά αυτή που έκανε τόσα μυστήρια αυτοκρατόρων, ανέδειξε τόσους πατριάρχες, έγιναν τόσες τελετές, με τόσο μεγάλο αριθμό κληρικών, επισκόπων, βασιλικών, ακολούθων, όλα αυτά τα πράγματα, αυτό το μεγαλείο. Αυτό το μεγαλείο ήταν και οι Ρώσοι και έγιναν Ορθόδοξοι. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για τον Χριστό. Τους μιλάς για τον Χριστό και σου λένε άσε με, έχω δουλειά, δεν ευκαιρώ, δεν δουλειώνται. Όμως, λέει, θα γίνουν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, αλλά θα είναι θεία επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτό, λέει, θα αλλάξει η κατάσταση. Θα γεμίσουν οι δρόμοι εκκλησάκια, θα σε ψάνουν, θα σε τραβάνε από το μανίκι, θα σου λένε έλα εδώ, πες μας για τον Χριστό, δείξε για τον Χριστό. Ακόμα, λέει, και αυτοί που δεν πιστεύουν, λέει, θα παραδεχθούν ότι η θρησκεία είναι καλό πράγμα και στηρίζει την κοινωνία. Αυτά είναι τα λόγια του. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, συγκρίνει αυτά τα γεγονότα, το μέγεθος των γεγονότων, δηλαδή, με τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα είναι Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, κάτι, περιμένει κάτι πολύ μεγάλο, ας πούμε, να συμβεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτό, ας πούμε, περιμένει μια διάδοση, ας πούμε, της Ορθοδοξίας, ας πούμε. Αυτό τώρα τι είναι, ας πούμε. Αυτό. Ή ένας χαζός μπορεί να το πει ή ένας Άγιος. Τώρα ο Άγιος Παΐσιος χαζός δεν ήταν. Ο Νίκος Χυλαδάκης ασχολείται εδώ και χρόνια με την Τουρκία. Πριν μερικές δεκαετίες, ίσως οι προφητείες περί διάλυσης της Τουρκίας να φάνταζαν παρακινδυνευμένες. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κύριε Χυλαδάκη, ο Άγιος Παΐσιος προφήτευσε ότι θα τριχοτομηθεί η Τουρκία. Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η προφητεία σήμερα? Ο διαμερισμός της Τουρκίας εγώ το θεωρώ αναπόφευκτο. Η Τουρκία είναι ένα τεχνητό κράτος το οποίο δημιουργήθηκε το 1922-24 από τον γνωστό ιδρυτή της, τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Συνέδεσε τελείως ετερόκλητα πράγματα, δημιούργησε μια τεχνητή εθνική συνείδηση, την τουρκική εθνική συνείδηση. Η λέξη Τούρκος μέχρι τότε σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν μία ύβρις. Τον Τούρκο τον παρομοιάζαν με έναν άξεστο εγκληματικό τύπο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη Οθωμανική εξουσία. Μάλιστα τα Οθωμανικά αρχεία αναφέρεται ελάχιστα η λέξη Τούρκος.
Εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη του νίκη στον πόλεμο της Μικράς Ασίας, κατάφερε να ενώσει αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, κατάφερε να αφαιρθεί με σκληρό δικτατορικό τρόπο και να εξουδετερώσει όλους τους εσωτερικούς του αντιπάλους, χτύπησε τη θρησκεία, αυτό όμως του βγήκε τώρα αντίστροφα με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, και βλέπουμε σήμερα ουσιαστικά γίνεται ένας εσωτερικός πόλεμος, ο οποίος αν κάποιος παρακολουθεί την εσωτερική επικαιρότητα θα δει ότι είναι ένας συγκρουσιακά έντονα εσωτερικός πόλεμος με καθημερινά θύματα. Σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Το πώς θα μπορέσει να συγκρατήσει ο Ερντογάν αυτή την συνοχή, την τεχνητή συνοχή, είναι όλο και πιο πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι έχει δημιουργήσει έντονη αντιπαλότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αποκλείεται να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. Τώρα, το όργανο που θα μεταχειριστούν για αυτή την εξέλιξη δεν είναι άλλο παρά το κουρδικό στοιχείο. Είναι η μόνιμη απειλή, ο μόνιμος εφιάλτης διαμερισμού της Τουρκίας. Να θυμηθούμε ότι το 1999 ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, είχε πει ότι είναι πολύ πιθανό η χώρα μας να υποστεί μία καινούργια Ιουγκοσλαβοποίηση. Ήταν τότε πρόσφατα τα γεγονότα της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Στο χωριό Μαΐστρος, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, ο Ανέστης Μαυροκέφαλος έχει φτιάξει ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Ζει σε ένα κτήμα μαζί με τη γυναίκα και τα τρία του παιδιά και δεν προλαβαίνει να δέχεται προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Για χρόνια έχει την τύχη να συνομιλεί καθημερινά με τον Άγιο Παΐσιο και να ακούει, όπως λέει, τις προφητείες του. Κάποια μέρα του είπε για την απορία που τον βασάνιζε καιρό. Πότε θα γίνουν όλα αυτά για τα οποία είχε μιλήσει και σε εκείνον. Το γένος μας λέει θα μεγαλώσει, έρχεται μεγάλη μπόρα, θα μας αγγίξει αλλά δεν θα μας καταστρέψει. Μετά την μπόρα αυτή θα επέμβει χάρη του Θεού. Θα φάει όλο το σύστημα, λέει, μια ασφαλιάρα και θα επιστρέψουμε πίσω στο Θεό και στη φύση και στον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Λέω, Γέροντα, έτσι, πώς θα καταλάβω ότι είμαστε, πλησιάζει ο καιρός. Και λέει, όταν θα ακούσεις οι Τούρκοι να κλείνουν με φράγματα τον Ευφράτη ποταμό, να ξέρεις ότι είμαστε κοντά. Επίσης, τώρα πριν 30 χρόνια αυτά, θα δοθούν άδειες για να γίνονται λειτουργίες της Κρυσής Μικράς Ασίας. Και τώρα τελευταία έχει 2-3 χρόνια που έδωσαν άδεια στον Πόντο, στην Καπαδοκία, στη Σμύρνη, στην Προύσα. Συνέχεια ο Πατριάρχης κάνει και σε κάποια καινούργια περιοχή θεία λειτουργία. Αυτή για εμπορικούς σκοπούς, εμάς όμως τώρα ο Γιώργος το είχε προειδεί σαν ένα σημείο. Και το τελευταίο σημάδι, όταν θα δείτε την τηλεόραση, στα παράθυρα μάλιστα, μου έκανε εντύπωση πώς να γίνεται στην τηλεόραση σε παράθυρα. Δηλαδή τότε που δεν υπήρχαν έτσι τα παραθυράκια που ανοίγουν και κάνουν ταυτόχρονα μιλάνε με κάποιους έτσι, δημοσιογράφους ή κάποιους προσκεκλημένους. Θα γίνεται θέμα για τα μίλια. Θα μας βάλουν οι ξένοι, οι ΕΟΚ, να επεκτείνουμε τα μίλια, που είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, αλλά δεν το έχει κάνει χρήση. Μακάρι να ζούσα λίγα χρόνια ακόμα για να ζήσω τη δόξα της Ορθοδοξίας. Τόσο πολύ έτσι λαχταρούσε ο Γιώργος να ζήσει. Μάλιστα μου ανέφερε ότι εσύ να ζεις λέει πνευματικά, εγώ λέει θα σε στείλω λέει τηλεγράφημα, εγώ νόμιζα ότι θα ζει. Και μετά το τηλεγράφημα θα έρθω να σε πάρω να πάμε σε αυτά τα μέρη, τα δικά μας, μαζί. Εντυπωσιασμένος από αυτή την προφητεία που μου είπε ότι θα διαλυθεί η Τουρκία και θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι, ότι θα μπει ελληνικό στρατό στην πόλη χωρίς να πολεμήσει, ότι θα μας τη δώσουν δηλαδή, αφού τη χώνεψα λίγο μέσα μου, τόλμησα και την είπα στους μαθητές μου. Γιατί εκείνο το καιρό ήμουνα καθηγητής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία μέσα στο Άγιο Όρος και το είπα στα παιδιά στη τάξη μέσα. Μετά από καμιά εβδομάδα έρχονται 3-4 παιδιά και μου λένε κύριε, λέει, και εμάς μας το είπε. Τι σας είπε βρε, τους λέω. Να, λέει, αυτό για την Κωνσταντινούπολη. Τι έγινε, του λέω. Να, λέει, πήγαμε αυτός και αυτός, πήγαμε κάτω να τον ρωτήσουμε αν όντως, ας πούμε, είπε ότι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Αλλά, λέει, ντρεπόμαστε, λέει, να τον ρωτήσουμε και χτυπούσε ένας τον άλλον. Πες εσύ, βρε. Όχι, εγώ, πες εσύ. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι θέλετε να ρωτήσετε, τίποτα, λέει, δεν μιλούσαμε. Δεύτερη φορά, τι έγινε ρε παιδιά, τι θέλετε να ρωτήσετε, χτυπούσε αυτή με τους αγκώνες, πάλι δεν μιλούσε κανείς. Την τρίτη φορά τους το είπε ο ίδιος. Θέλετε να ρωτήσετε για την πόλη, άμα θα μας τη δώσουνε. Ναι, λέει, θα μας τη δώσουνε και θα ζείτε κι εσείς.
Αυτά τα άκουσα από το στόμα των παιδιών, ας πω. Το έτος περίπου? Τώρα πρέπει να ήταν ανάμεσα στο 90 με 94, ας πούμε. Γιατί εγώ 90 πήγα στην Αθωνιάδα, κάθισα μέχρι το 95. Κάπου εκεί μέσα, δεν μπορώ να... 90 με 94, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Πριν από χρόνια, εις το Άγιον Όρος, ήταν ένας αρχιερεύς, ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία. Αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη και μας τα έλεγε. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγιε αρχιερέα του ήθελε. Λέει, όταν θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθί είναι μέσα στη θήκη. Και λέγεται, μας έλεγε, ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Άγγελος του Κυρίου λοιπόν θα φωνάξει «Στείτε, στείτε», σταματήστε δηλαδή, και με βροντόδη φωνή, και θα σταματήσει τα πάντα. Τέλος ο πόλεμος. Εκεί κόβεται, σταματάει. Με βεβαίως, όπως είπαμε, εκατομμύρια νεκροί. Θα παρουσιαστούν κάτι για σημεία επάνω, μια φωτεινή νεφέλη με ένα στεφάνι και ένα ουράνιο τόξο, ο οποίο, γιατί καμιά φορά μπερδεύεται κανείς, λέει, μα το ουράνιο το ξεκινάει από τη μια μεριά του ορίζοντα και πάει στην άλλη. Όχι. Υπάρχει και το διακεκομένο, το οποίο το επιτρέπει ο Θεός. Είναι και στην εμπειρία μου. Λοιπόν, επομένως λοιπόν θα είναι ένα τμήμα του ουρανίου τόξου που θα ξεκινάει από αυτά τα σημεία και θα φτάνει στα ερείπια της Κωνσταντινούπολης σε μια αψίδα, κάπως έτσι περιγράφεται, όπου θα είναι εκεί ο Άγιος Ιωάννης, ένας Άγιος από το κράτο, τον οποίο θα έχει αναστήσει ο Χριστός, ο Θεός. Και θα πρέπει να το συντήσουν, τον οποίο θα πάρουν άγγελοι Κυρίου, άγγελοι, γιατί θα έχει δύο ή τρεις, αναφέρει άλλος, δύο κυρίως αγγέλους, που θα είναι στύπων ανθρώπων, έτσι θα παρουσιάζονται, αλλά θα είναι άγγελοι, οι οποίοι θα έχουν τεράστιες δυνάμεις και θα τον πάνε στην Αγία Σοφιά, θα κάνει το σημείο του Σταυρού στην πύλη της Αγίας Σοφιάς, θα ανοίξει μόνη της η πόρτα. Τέτοια φαινόμενα έχουν πάντοτε σε Αγίους ανθρώπους, έτσι, αλλά και εδώ στην προκειμένου, και θα τον στέψουν αυτοκράτορα όλο τον κόσμο. Ισχύει αυτό που λένε ότι αυτό θα συμβεί μόλις βγει το σπαθί από τη θήκη? Για να είμαστε έτσι, επειδή σας είπα, με το βιβλίο που έγραψα τις προφητείες, απέφυγα να το κάνω συγκεκριμένο, γιατί η προφητεία αναφέρει για κάποιον Ιωάννη. Δεν λέει ο Ιωάννης ο Βατάντζης, προσέξτε. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είναι εκείνος, αλλά από ό,τι φαίνεται, και εγώ πείθομαι, ότι μάλλον αυτός θα είναι. Ο πατέρας Αβραάμ είχε γέροντα τον Εφραίμ της Αριζόνα. Όπως λέει, υπάρχει μια δεύτερη μαρτυρία από Έλληνα στρατιωτικό, τον οποίο ο Τούρκος συνάδελφός του πήγε στον τάφο του Ιωάννη Βατάντζη. Κατεβαίνουν κάτι σκάλες, κάτι διαδρόμους, προς κάτι διαδρόμους, μετά από μερικούς διαδρόμους φτάσα σε μια άλλη μικρότερη σιδερένια, βγάζει ένα άλλο σιδερένιο κλειδί και το πάει να ξεκλειδώσει και του λέει τότε, «Εσείς οι Έλληνες πιστεύετε στο μαρμαρωμένο βασιλιά?» Λέει «Ναι». Ανοίγει την πόρτα και φαίνεται μέσα λοιπόν, ως σαν σε ένα ανάκλητρο, φαίνεται ο Άγιος να είναι σαν ζωντανός. Ζωντανός και βοδιάζουν. Λοιπόν, και η στολή του, γιατί θάβονται με τις στολές τους οι αυτοκράτορες και οι πατριάρχες, ήταν σαν να ήταν, λέει, φτιαγμένη χθες. Τόσο ζωντανά είναι τα πράγματα. Αλλά είχε κάνει, λέει, και μία κίνηση, έτσι πλάγια κίνηση, σαν να θέλει να σηκωθεί, με το σπαθί του να βγαίνει. Τώρα λένε συνεχώς ότι βγαίνει. Κάποια στιγμή θα βγει. Πάω στο σπίτι μου, στη κάμαρά μου, ας πούμε, και τα σκέφτομαι. Και λέω, καλά ρε παιδάκι μου, ας πούμε, ότι θα μας τη δώσουν την πόλη, και αν μας τη δώσουν, λέω, πώς θα τους φέρουμε βόλτα, λέω, αυτοί είναι 10 εκατομμύρια, εμείς όλοι οι Έλληνες δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, πώς θα τους κυβερνήσουμε? Οπότε την άλλη μέρα, ας πούμε, με αυτόν τον λογισμό στο κεφάλι, ξανακατεβαίνω κάτω και του λέω, γέροντα, το και το, πώς θα τους φέρουμε βόλτα? Χαμογέλασε τότε και μου είπε τα εξής, θα γίνουν, λέει, τρία πράγματα.
Πρώτον είναι, λέει, ότι θα πέσει χολέρα στην Τουρκία και θα αποδεκατιστούν, πολλοί Τούρκοι θα πεθάνουν. Το δεύτερο είναι, λέει, ότι εμάς θα μας δώσουν μόνο την ευρωπαϊκή μεριά, γιατί η πόλη τώρα έχει απλωθεί και στις δύο μεριές, και από τη μεριά την ευρωπαϊκή και την ασιατική. Οπότε, λέει, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα το περάσουν απέναντι στην ασιατική πλευρά. Και το τρίτο και το σπουδαιότερο είναι ότι πάρα πολλοί θα ξαναβαπτιστούν και θα γίνουν χριστιανοί. Και με την βοήθεια αυτών θα κυβερνήσουμε την πόλη. Σήμερα η κατάσταση της Ελλάδας είναι σε τέτοια χάλια που έλεγε και ο ίδιος ο Άγιος, όχι για πόλεμο, λέει, ούτε για παρέλαση δεν κάνουμε, ας πούμε. Και αναρωτιέται κανείς, ας πούμε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, ο Θεός μας βοηθάει σκανδαλωδώς, λέει. Μας βοηθάει σκανδαλωδώς, όχι, λέει, για αυτό που είμαστε σήμερα, γιατί σαν λαός έχουμε διεφθαρεί, ας πούμε, έχουμε... Η διαφθορά είναι που μας καταστρέφει, καταστρέφει την πατρίδα μας και τις οικογένειάς μας, αλλά θα μας βοηθήσει προς χάριν των Αγίων. Μετά τον εχριστιανισμό μέρους του πληθυσμού της Τουρκίας και τον ερχομό του παγκόσμιου βασιλιά, οι προφητείες μιλούν για μια περίοδο κατά την οποία θα λάμψουν ξανά η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το Γενικό Πόλεμο. Θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι και θα ζήσει ο λύκος με ταρνί, μας λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν ήθελα τίποτε άλλο. Να με κρατούσει ο Θεός ακόμη λίγα χρόνια στη ζωή για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που καταγόταν από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Θα βγαίνουν σε κάποια σημεία φωτιές, επιτρέψει ο Θεός, και θα ψάχνουν υπέρ, γιατί θα έχει πληροφορία, θα αποκαλυφθούν θησαυροί κρυμμένοι. Και με αυτούς τους θησαυρούς θα ζήσουν πλουσιοπάροχα οι άνθρωποι, προσέξτε, αφού και 12 χρόνια δεν θα υπάρχει φόρος, φορολογία, φανταστείτε. Αφού δεν θα υπάρχουν δικαστήρια. Στην εποχή του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή αν είναι ο εκείνος ή ο άλλος, δεν έχει σημασία, στην εποχή αυτού του αυτοκράτορος δεν θα λειτουργούν δικαστήρια. Διότι οι νόμοι θα είναι τόσο αυστηροί, δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να κάνει διάφορα πράγματα. Θα έρθουν τα καράβια τους λοιπόν στο Βόσπορο για να τον πολεμήσουν, και τότε ο Άγιος Ιωάννης θα κάνει το σταυρό εις το πέλαγος, και θεϊκό πυρ θα πέσει πάνω στα καράβια και θα βουλιάξουν αυτανδρά. Τώρα κάποιος να μας ακούει θα λέει παραμύθια. Είναι δικό του πρόβλημα του καθενός τι θα λέει και τι θα είναι. Σημασία τι λένε οι προφητείες. Τελευταία Πούτιν και Ερντογάν έδωσαν τα χέρια. Οι κακές σχέσεις όμως είναι στα αλήθεια παρελθόν. Η προσέγγιση του Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας έγινε εξ ανάγκης, η οποία δημιουργήθηκε από όλη αυτή την κατάσταση. Ήδη είχε πληγεί η τουρκική οικονομία ανεπανόρθωτα από τις οικονομικές κυρώσεις της Ρωσίας. Τη Ρωσία βέβαια τη συμφέρει να έχει ένα καθεστώς ισλαμικό light στην Τουρκία, το οποίο όμως θα είναι κάθετα εναντίον των εξτρεμιστών ισλαμιστών τζιχαντιστών που δρούν στη Συρία. Από εκεί και πέρα και η Ρωσία έχει οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία. Είναι η υπόθεση των ατομικών κέντρων που έχουν αναλάβει οι Ρώσοι να κατασκευάσουν. Είναι το ένα στο Άκουγιου, το οποίο είναι στη Μεσόγειο απέναντι από την Κύπρο, και ένα άλλο το οποίο λέγεται ότι θα κατασκευαστεί στη Σαμψούντα του τουρκικού πόντου. Εκείνο όμως το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον και το οποίο είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο στην επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Ρωσίας είναι ο περίφημος αγωγός, ενεργειακός αγωγός φυσικού αερίου, ο South Stream. Οι Τούρκοι του λένε, τον ονομάζουν Turk Akim, που σημαίνει ακριβώς South Stream, δηλαδή τουρκικό κύμα στα τουρκικά, ο οποίος είχε παγώσει εξαιτίας της κρίσης που είχε προκύψει με την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους, επανήρθε τώρα στην επικαιρότητα, και αυτό ανατρέπει τα σχέδια των Αμερικανών για την μη ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Να μην ξεχνάμε, και εδώ θα πρέπει να το προσέξουμε και είναι σημαντικό στοιχείο, ότι το ίδιο είχε αποπειραθεί να κάνει
ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είχε πάει στη Μόσχα και είχε καθίσει 2 ώρες με τον Πούτιν και συνομιλούσε για την κατασκευή του αγωγού Μπουργάς Αλεξανδρούπολης, που ουσιαστικά θα απεδέσμευε από αμερικανική εξάρτηση και από τουρκική την διοχήτευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και θυμόμαστε τι τύχη είχε ο Καραμαλής. Δεν ξέρουμε αν θα έχει την ανάλογη τύχη και ο Ερντογάν. Για τις προφητείες του Παϊσίου έχουν ενδιαφερθεί Αμερικανοί και Ρώσοι. Με εντολή του Προέδρου Πούτιν και κρατική χρηματοδότηση έχουν γίνει ντοκιμαντέρ και αφιερώματα στη μνήμη του Αγίου. Με τη βοήθεια του Διογέννη Μουραντίδη μετέφρασε αφιέρωμα που παρουσίασε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της Ρωσίας. Задолго до событий он предвидел аварию на Чернобыльской атомной станции, предсказал распад Советского Союза и бомбардировки Югославии силами НАТО. Но чаще всего старец Паисий говорил о России в контексте ее геополитических отношений с Турцией. Вы все узнаете о начале войны, когда в небе над Средиземным морем Турция нападет на Россию. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину. Поначалу турки будут думать, что они побеждают. Если кто-то и должен извиняться, то это точно не мы. Но это обернется и в концов. В итоге Константинополь вновь станет православным. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Но Турция потерпит поражение. Мы поставим оружие в Турцию. Турцию разрушат ее союзники. Турция будет уничтожена и стерта с карты навсегда. Страну разделят на 3-4 части. Греки, курды и армяне возьмут свои земли. Время уже ведет обратный отсчет. О том, что эти слова не приписали старцу Паисию, готов подтвердить профессор теологии Брюссельского университета. Пророчество про падение и раздел Турции святой Паисий произнес в моем присутствии. В тот день он также говорил про фанатиков, которые погубят Европу. И только сейчас я понимаю, что он имел в виду. Το 2012 η Wall Street Journal παρουσίασε ένα άρθρο για τον Άγιο Παΐσιο με τίτλο «Οι Έλληνες αναζητούν βοήθεια στη δύναμη ενός σεβαστού μοναχού που προβλέπει τις εξελίξεις». Σύμφωνα με το θρύλο, λέει, πριν περίπου 3 δεκαετίες, ένας γενιοφόρος ορθόδοξος χριστιανός έκανε μία ανησυχητική πρόβλεψη. Η Ελλάδα επρόκειτο να ζήσει στο μέλλον μία μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση, την οποία θα ακολουθήσουν η πείνα και η πολιτική αναταραχή. Η Αμερικανική εφημερίδα είχε προβλέψει την αγιοποίησή του, φιλοξένησε όμως και άλλες φωνές από τον επιστημονικό κύριο Σκλάδο. Για την ερμηνεία που δίνει σε όλα αυτά, ειδικά σε καιρό κρίσης, ρώτησε τον αναπληρωτή καθηγητή του Παντιού Πανεπιστημίου, Γεράσιμο Προδρομίτη. Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και σε έρευνες ιστορικά και στη βιβλιογραφία, ότι σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αίσθηση αδυναμίας, στις περιπτώσεις όπου ουσιαστικά αισθάνεται κάποιος αδύναμος ή συνθλιμμένος, ότι δεν μπορεί στο ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, ότι η δράση του δεν έχει θετικό effect, θετική επίδραση. Όλα αυτά ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την απώλεια της θεμελιώδους έννοιας του ελέγχου, διαμορφώνουν μια κατάσταση που στην ψυχολογία μας είναι γνωστή και με την έννοια της επίκτητης αβοηθησίας. Κατάσταση στην οποία, όπως έχουν δείξει έρευνες παλιότερες, πειραματικές, είναι έδαφος γόνιμο για να ανθούν έτσι ανορθόλογες δοξασίες. Όλο αυτό το κομμάτι της λεγόμενης ψυχοϊστορίας είναι αρκετά γοητευτικό και ένα μεγάλο κομμάτι είναι και στα όρια της επιστημονικότητας, ξέρετε. Δηλαδή είναι λίγο θολά τα όρια μεταξύ του κουτσομπολιού, ας πούμε, και του μυστικιστικού πέπλου που πρέπει να καλύπτει έναν ηγέτη με το τι πραγματικά σας συμβαίνει. Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν ξέρω αν ο Πούτιν αρέσκεται σε αυτές τις θεωρίες. Βέβαια, από όσο μπορώ να παρακολουθώ, είναι ένας πολύ πραγματιστής και κοινικός ηγέτης, πολύ γραφολογιστής, προωθώντας τα συμφέροντα της χώρας του με τον τρόπο που κρίνει εκείνος. Θα σας έλεγα ότι το να επενδύει κάποιος στην αναπαραγωγή τέτοιων θεωριών ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προπαγανδιστικό όπλο. Ρώτησα και τον Μητροπολίτη Λαγκαδά τι γνώμη έχει για τις προφητείες των Αγίων. Προσωπικά είμαι επιφυλακτικός με όλα αυτά. Νομίζω ότι τους Αγίους πρέπει να τους τιμούμε και να δεχόμεθα τη διδασκαλία τους και την εμπειρία τους, την αγιοπνευματική. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο και φρόνιμο
είτε να απομονώνουμε εκ της διδασκαλίας ή εκ των περιστατικών που έζησαν οι ίδιοι, είτε ακόμη και από υπολογισμούς και προρήσεις που αφορούν γεγονότα είτε ιστορικά είτε εν εξελίξη. Νομίζω ότι ο σκοπός του Αγίου είναι να οδηγήσει στο Χριστό τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας και είναι τύπος εις τους πιστούς. Δηλαδή γίνεται παράδειγμα, γίνεται οδοδείκτης που δείχνει τον δρόμο προς την σωτηρία, τον δρόμο προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Καλό είναι λοιπόν να μην επιμένουμε και να μένουμε σε τέτοιου είδους προφητικών ρήσεων, διότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε και λόγια τα οποία δεν τα έχει πει είτε ο Άγιος Παΐσιος, είτε ο Άγιος Πορφύριος, είτε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολο να πει κάποιος κάτι και να μεταποιηθεί αυτό ή να αλλάξει ή να πει μια σκέψη με συγκεκριμένα δεδομένα που έχει εκείνη τη στιγμή και να το αποδοθούν μετά ως προφητείες και ως... Ας είμαστε προσαρμοσμένοι σε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να περιοριστούμε στον Ευαγγελικό Λόγο. Δηλαδή, σημασία έχει να βιώσουμε το γεγονός της σωτηρίας μας όπως το ζει η Εκκλησία μας, όπως το διδάσκουν οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας απλανώς και όπως είναι καταγεγραμμένα εις όλα τα ιερά κείμενα της πίστεώς μας. Δεν κατέχουν όλοι τους σποτάδες αυτά τα θέματα. Αυτά οι ειδικοί μελετητές εις τις προφητείες, κάτι καλόγεροι, ο Θεόκλητος Διονυσιάτης είναι κάτι μεγάλα μυαλά, ο Παΐσιος, αυτοί είναι προφητείες, έχουν προφητικό πνεύμα. Οι προφητείες έγιναν, είναι πραγματικές, αλλά δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Ποτέ δεν είμαι απόλυτος, εγώ στις μελέτες που κάνω, δεν παίρνω απόλυτες θέσεις. Γιατί μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Αλλά το ότι το είπε ο πατήρ Κοσμάς, τελείωσε. Η προφητεία δίνεται για να προετοιμαστούμε εμείς οι λαοί, για να μετανοήσουμε, έτσι, είμαστε ορθόδοξοι εμείς φυσικά, για να μετανοήσουμε, αλλά και να είμαστε σε εγρήγορση να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Έτσι, χωρίς άγχος, χωρίς έτσι, ψυχραιμία, με μια λογική κατά τον άνθρωπο. Έτσι, έτσι κάνει ο συνετός άνθρωπος, όταν ξέρει κάποια πράγματα να γίνουν, κάνει μια προετοιμασία. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει για να κρατηθεί ο άνθρωπος είναι στο πνευματικό επίπεδο. Να μας μιλήσουν για την εποχή μας, που είναι μια εποχή τεράστιας αποστασίας, μιας τεράστιας συγχύσεως, όπου τα πράγματα οδηγούνται σε μια νέα λεγόμενη εποχή, σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Πρέπει να δούμε ποιος τα οδηγεί εκεί. Και είπαμε ότι ο κορυφαίος, ο πλάνος που οδηγεί τα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο Σατανάς, ο διάβολος, ο οποίος υπάρχει. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, αυτός υπάρχει και προσπαθεί να μας εξοντώσει. Εάν δεν ξέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε και τα πλεκτάνες του να μην πάθουμε ζημία, αυτό είναι δικό μας θέμα. Ο διάσημος Βρετανός Βυζαντινολόγος Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, που βαφτίστηκε στο Άγιο Όρος λίγο πριν πεθάνει, είπε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να αφήσουμε το χρόνο να γράψει τη δική του ιστορία.